Κούρδοι ακτιβιστές στον Ισμερινό επιχείρησαν να εισβάλλουν στο χώρο που θα εμφανιζόταν ο Τούρκος πρόεδρος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται ενάντια στις επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με στόχο τους μαχητές του ΠΚΚ. Τοπικά μέσα μετέδωσαν πως ένας από τους άνδρες της ασφάλειας του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν επιτέθηκε σε διαδηλωτή που επιχείρησε να προσεγγίσει τον πρόεδρο. Ο Ισημερινός είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας του Ερντογάν στη Νότια Αμερική. Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ραφαέλ Κορέα, ενώ υπεγράφει μια σειρά συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές επιθυμούν να ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις τους. Η αξία των ετήσιων συναλλαγών των δύο χωρών φτάνει τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Στόχος είναι να αυξηθεί στο 1 δισεκατομμύριο.